Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή «Δική μας άνθρωποι», εδώ τρίτη βράδυ στην Δέλτα Τηλεόραση. Σήμερα θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με πάρα πολλές διαστάσεις που έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα. Κυρίως όμως θα γνωρίσουμε τόσο τον ίδιο όσο και το έργο του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών, του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Ηλία Πετρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται απόψε κοντά μας. Τον ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε απόψε κοντά μας. Κυρία Σταμπουλίδου, δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ στο κάλεσμά σας. Ήταν πολύ ευγενική η ανταπόκριση, όπως και πάντοτε στην πρόσκλησή μου, έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε πει αρκετές φορές τηλεοπτικά. Σήμερα όμως θα τα πούμε λίγο περισσότερο, θα αναλύσουμε κάποια θέματα και θα σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα, έτσι, γιατί έχει την σημασία του να γνωρίζουμε και τους ανθρώπους πίσω από τα έργα, πίσω από τις ενέργειες που γίνονται και μία από αυτές, για την οποία, έτσι, για να βάλω και τους τηλεθεατές λίγο στο κλίμα, για όσους τυχόν δεν σας γνωρίζουν ή περισσότεροι σας έχουν παρακολουθήσει και μέσα από τη Δέλτα Τηλεόραση, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί για το θέμα της Ποντιακής Διαλέκτου, το οποίο έχει ενταχθεί ως μάθημα πια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια διδάσκεται. Από το 2018. Διανύουμε εσείς στο 4ο ακαδημαϊκό έτος. Και θα περάσουμε στην πορεία της συζήτησής μας σε αυτό, αν και θέλω να μου πείτε ένα πρώτο σχόλιο για το πώς πάει. Καταρχάς να πω ότι ευχαριστώ που βρίσκεται ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον σε αυτά που κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντοτε, κάτι θα βρείτε να ρωτήσετε. Να είστε καλά και να το επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Για την Ποντιακή που ρωτήσατε, νομίζω ότι είναι κάτι που πάει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, και φέτος έχουμε αρκετές δηλώσεις φοιτητών και φοιτητριών που θέλουν να παρακολουθούν και παρακολουθούν ήδη το μάθημα. Τελείωσε εσείως το πρώτο εξάμηνο. Φανταστείτε ότι Τετάρτη έχουμε και τις εξετάσεις μας. Νομίζω ότι έχει ακουστεί πάρα πολύ, τόσο και στο Δημοκρίτιο, αλλά όσο και στη Θράκη και ακόμη ευρύτερα, γιατί με ρωτούν κόσμος από την Αθήνα, από διάφορα σημεία της Ελλάδος, εκτός, ακόμα διδάσκεται τα Ποντιακά. Βεβαίως τα διδάσκουμε, λέω, και έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την συνδιδάσκουσα, την κυρία Ιωάννα Σιταρίδου, από την Αγγλία, από το Cambridge, η οποία με πολύ μεράκι εξακολουθεί να στηρίζει. Άλλωστε, δεν θα έκανα τίποτα μόνος μου, τουλάχιστον σε τόσο καλό βαθμό. Και επίσης έχουμε και δύο πολύ αξιόλογες συνεργάτιδες που κάνουν κάποιες διαλέξεις, η κυρία Κωνσταντινίδου Αρχοντούλα και η κυρία Γιώτα Ιωακιμίδου, στις οποίες είμαι απείρως ευγνώμων για όλα αυτά που κάνουν για την εκπαιδευτική διαδικασία στο τμήμα. Πραγματικά ανεκτήμητη τη βοήθεια. Πολύ απλά τώρα, έτσι, όταν είχε ξεκινήσει να γίνεται γνωστό ότι θα ενταχθεί με δική σας πρωτοβουλία, το είχατε συζητήσει και με τις συναδέλφους σας, τις καλές, όπως μας λέτε, για να ενταχθεί η Ποντιακή Διάλεκτος ως μάθημα στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι και το μοναδικό πανεπιστήμιο που την φιλοξενεί, ας το πούμε έτσι, ως διδακτικό υλικό. Υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου, είχε κάνει το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το είχαν προβάλει οι δημοσιογράφοι από όλη την Ελλάδα, είχε φανεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον ως προς αυτό. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα είναι μόνο φοιτητές οι οποίοι έχουν και κάποια σχέση με τον πόντο, έχουν κάτι που τους θυμίζει τη γλώσσα τους, ή είναι και άνθρωποι οι οποίοι με μια καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής θέλουν να έρθουν και να μάθουν και τη συγκεκριμένη διάλεκτο ακόμη περισσότερο. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε το 18, το 1η Οκτωβρίου ήταν Δευτέρα, είχαμε το πρώτο μας μάθημα και την έναρξη αυτού του μεγάλου σημαντικού γνωστικού αντικειμένου, εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου 1 και 2 στο διαρρήνο εξάμεινο. Μέχρι στον Αντένα με καλέσανε στα μεγάλα κανάλια διεθνώς, μέχρι και το Χάρβαρντ είχε γράψει, και το Χάρβαρντ και το ΜακΓκίλ στον Καναδά, ότι ξεκινάει η διδασκαλία
της Ποντιακής Διαλέκτου στο Δημοκρίτιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί στα 200 χρόνια ζωής αυτού του Πανεπιστημίου, του νέου ελληνικού κράτους, περίπου 200 χρόνια, πρώτη φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο μπήκε μάθημα διαλέκτου, ελληνικής διαλέκτου, ως διδασκόμενο μάθημα και συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Έπρεπε να έρθει ένας άνθρωπος που δεν είναι γλωσσολόγος, δεν είναι καν φιλόλογος, απλά με το μεράκι και την ευαισθησία για τη διάλεκτο την Ποντιακή, επειδή και λόγω καταγωγής το επιθυμούσα πάρα πολύ αυτό, να το βάλουμε και να γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός, να γίνει κάτι το εξαιρετικό, ένα εξαιρετικό θέμα πρωτοσέλιδο παντού. Και μετά από εμάς το πήρανε και στην Κρήτη. Τώρα στην Κρήτη διδάσκουν τα κριτικά σε ένα εξάμηνο. Να μια ωραία πρωτοβουλία. Αυτό το και μάλιστα μου τηλεφωνήσαν και μου λέγανε πώς το κατάφερες. Και τους έδωσα το know-how που λέμε. Ότι θα κάνετε αυτό, θα κάνετε αυτό και το βάλανε. Νομίζω ότι φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που διδάσκουν τα κριτικά σε ένα εξάμηνο. Από τη γλωσσολογική, όχι τόσο εκμάθηση όπως κάνουμε εμείς. Από τη γλωσσολογική, ας πούμε, πλευρά. Ως ένα αντικείμενο μελέτης. Φανταστείτε, εμείς οι Έλληνες για 200 χρόνια αγνοούσαμε τον βασικό κορμό των ελληνικών της γλώσσας, που είναι η διάλεκτη. Ούτε οι γλωσσολόγοι δεν το κατάλαβαν ότι κάναμε το 18 αυτό το πράγμα. Και πολλοί με κατηγορούσαν κιόλας. Αλήθεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντιμετώπισα. Τι κατηγορίες μπορεί να προσάψει κάποιος, ένα καθηγητή που θέλει να εντάξει μία διάλεκτο εξέχουσα σημασίας για την ελληνική γλώσσα. Που ομιλείται μέχρι σήμερα και στον Πόντο, μην το ξεχνάμε. Και έχει διατηρήσει στοιχεία και όχι μόνο στον Πόντο, και στον ελλαδικό χώρο, στη σημερινή Ελλάδα. Τι κατηγορίες μπορεί να προσάψει σε έναν καθηγητή? Συνάδελφοι, δεν θα πω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος, του Οικείου Πανεπιστημίου. Ρατσιστή με είπανε. Εθνοδιασπαστή με είπανε. Δεν ξέρω κι εγώ, στην Αθήνα κάποιοι γλωσσολόγοι λέγανε διάφορα. Δεν θα θυμάμαι. Προς το ότι προτιμήσατε μία διάλεκτο. Ναι. Έναντι κάποιας άλλης ή όχι, λόγω του ότι προτιμήθηκε η συγκεκριμένη προτιμήθηκε και δόθηκε ενδιαφέρον? Μία διάλεκτος. Δεν νομίζω ότι είχαν κάποια συγκεκριμένη με την Ποντιακή. Από πού και ως πού τώρα, φανταστείτε, δεν το καταλάβαινα. Μετά όμως το πιάσανε, το κατάλαβαν, το αντιλήφθηκαν, το εμπέδωσαν, όταν είδανε και την απήχηση που είχε. Και κυρία Σταμπουλίδου, πριν από 2 χρόνια, με καλέσανε ένας πολύ μεγάλος σύλλογος Κριτών στην Αθήνα, κάνουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στη Μεγάλη Βρετανία στο ξενοδοχείο και θέλανε να με τιμήσουν. Και το έχω τον έπαινο που μου δώσανε. Και ήταν εκεί ο κύριος Παρών και ο κύριος Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, ένας πολύ μεγάλος γλωσσολόγος και λεξικογράφος, είχε γράψει λεξικό της ελληνικής. Και είπε, περιμέναμε από έναν ιστορικό της αρχαιότητος, εμένα δηλαδή, να ανοίξει νέους δρόμους για εμάς τους γλωσσολόγους. Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιβράβηση, η μεγαλύτερη απάντηση. Ακριβώς. Σε όλες αυτές τις μομφές άδικες. Ωστόσο, κατανοητές, γιατί τίποτα δεν γίνεται στην Ελλάδα χωρίς διαβολή και χωρίς... Έχω την αίσθηση ότι στο δικό σας χώρο, τον πανεπιστημιακό, τον ακαδημαϊκό, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Μα δεν έφαγα το ψωμί κανενός, κυρία Σαμπουλίδου. Εγώ δεν άλλαξα αντικείμενο γνωστικό. Είναι μία αίσθηση που την έχω από τα πανεπιστημιακά μου χρόνια, κύριε Πετρόπουλε, και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ας μην το θίξουμε αυτό. Νομίζω ότι παντού πρέπει να υπάρχουν αυτές οι αντιζηλίες, αλλά. Δεν πήγα να φάω το ψωμί κανενός. Δεν έκανα τον έξυπνο. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαι γλωσσολόγος. Ίσα-ίσα γι' αυτό από την πρώτη στιγμή χαιρόμουν και εξακολουθώ να χαίρομαι και θα χαίρομαι πάντοτε. Όταν έχω τη στήριξη της κυρίας Ιταρίδου, που είναι η γλωσσολόγος, διαλεκτολόγος, και μάλιστα και της κυρίας Καμπάκη, της κυρίας Βουγιουκλή Καμπάκη, η οποία στα πρώτα μαθήματα ερχόταν, παρακολουθούσε, με βοηθούσε, μου έδινε κατευθυντήριες δυνάμεις. Εγώ δεν θα το ξεχάσω αυτό ποτέ. Δεν μπορώ να είμαι αγνώμων. Και θέλω να πω ότι ήταν κοντά μου το τμήμα φιλολογίας δια της εκπροσώπου του, της κυρίας, της πολύ αγαπητής κυρίας Καμπάκη. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή
ότι δεν έφαγα το ψωμί, δεν έχετε ανάλλαξα γνωστικό αντικείμενο για να υπάρχει αντίγελος. Απλά δεν μπορούσαν οι φιλόλογοι και οι γλωσσολόγοι πανεπιστημιακοί, πλην του κυρίου Χαραλαμπάκη, που σας ανέφερα, να καταλάβουν ότι κάναμε αυτό που κάναμε. Μετά το κατάλαβαν και βάλανε και την κριτική στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά η κυρία Καμπάκη, η οποία δίδασκε διαλεκτολογία, μάθημα διαλεκτολογίας, όχι την ποντιακή, διαλεκτολογία. Mm-hmm. Ελληνική ναι, διαλεκτολογία, ναι. Στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, αλλά μετά βάλανε τα σοφλιώτικα, αν δεν κάνω λάθος, στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Δηλαδή, εμείς ανοίξαμε ένα δρόμο στο τμήμα. Αυτό θα το λέω και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας. Και ιδιαίτερα μετά την τιμητική προσφώνηση που έκανε ο κύριος Χαραλαμπάκης, που είπε ότι, όπως σας είπα πιο πριν, περιμέναμε από έναν ιστορικό της αρχαιότητος να μας ανοίξει νέους δρόμους στην φιλολογία και στη γλωσσολογία. Εμένα αυτό μου φτάνει. Το γνωστικό σας αντικείμενο είναι έτσι κι αλλιώς ο αρχαίος κόσμος, είναι η αρχαιολογία. Τέτοιου είδους μαθήματα διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο και αυτό δεν είναι αλληλένδετα όλα αυτά μεταξύ τους, κύριε καθηγητά, έτσι κι αλλιώς. Και η γλωσσολογία με την αρχαιολογία και όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνατε εσείς στη ζωή σας να διαβάσετε για γλώσσες οι οποίες τώρα δεν υπάρχουν καν. Γλώσσες οι οποίες έχουν μείνει στο παρελθόν χιλιάδες χρόνια πριν. Δεν συνδέονται όλα με κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο. Και επίσης, οδηγός σπουδών ενός πανεπιστημιακού τμήματος δεν είναι και για να αλλάζει και πού και πού. Λέω εγώ τώρα. Αλλάζει κάθε χρόνο. Ναι. Σε ένα σοβαρό τμήμα. Οπότε, πώς να πούμε ότι κάτι δεν είναι σωστό. Ναι, σωστό. Απλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ξέρετε, υπάρχουν αγγυλώσεις μέσα στο μυαλό, οι οποίες εκφράζονται και μετά στη συμπεριφορά. Και λεκτικά. Ενίοτε καταντούν να είναι και bullying. Εγώ όμως, επειδή είμαι και λίγο πόντιος, δεν έδωσα και πολύ σημασία, δεν θα το κάνω γιατί πίστευα ότι είναι σωστό. Δεν προσέβαλα κανένα. Δεν ζήτησα την άδεια κανενός παρά μόνο τη συνέλευση του τμήματός μας και των φοιτητών μας και είχα την αμέριστη συμπαράσταση όλων. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι, για να σας απαντήσω στο ερώτημά σας, πώς συνδέονται όλα αυτά, εγώ ως ιστορικός της αρχαιότητος, πολύ σωστά το θέσατε, πραγματικά πολύ σωστά, για να μπορέσω να ασχοληθώ με αυτά που γράφω, πρέπει να ξέρω γλώσσες, όπως είπατε. Πρωτίστως στην αρχαία ελληνική και τη λατινική, που μαθαίναμε στο Πανεπιστήμιο, γιατί για να μπορέσει να ασχολείσαι με μια αρχαία ελληνική επιγραφή του 5ου, 6ου αιώνα π.Χ. ή με τον Όμηρο, που μου αρέσει πάρα πολύ η Ιλιάδα. Αν δεν έχεις κατάρτιση φιλολογική και να γνωρίζεις την αρχαία, πώς θα το προσεγγίσεις ένα κείμενο αρχαίο, σωστά. Οπότε έχω κι εγώ αυτήν την εμπειρία, παρόλο που δεν είμαι φιλόλογος, αλλά έχω και μια βάση φιλολογική, γλωσσολογική, γιατί εκτός από τα αρχαία και τα λατινικά έμαθα και άλλες γλώσσες της Μικράς Ασίας, που πια έχουν εξαφανιστεί, είναι μόνο σε γραπτές πινακίδες αποτυπωμένες. Πράγματι, είναι δύσκολο να μιλάς για μια εποχή πριν από 2.000, 2.500, 3.000, ακόμα και 3.500 χρόνια, και να μην έχεις πρόσβαση ο ίδιος, όχι από μεταφράσεις άλλων, αλλά ο ίδιος να μιλάς με το κείμενο. Να έχεις. Γιατί εσείς μάθατε αυτές τις γλώσσες. Και τη γλώσσα και τη γραφή των γλώσσων. Ακριβώς. Που είναι ένα διαφορετικό σύστημα γλωσσικό. Ακριβώς. Σε σχέση με την ίδια τη γλώσσα. Πολύ σωστά. Οπότε είναι σαν να μαθαίνετε για κάθε γλώσσα δύο γλώσσες. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί όταν μάθει ένα χαιτητικά, τη γλώσσα των Χεταίων δηλαδή. Οι Χεταίοι ήταν ένας λαός που κατοικούσε στη Μικρά Ασία, στην Τουρκία σήμερα, στη κεντρονότια Μικρά Ασία. Μιλούσαν χαιτητικά, αλλά γράφανε με σφινοειδή γραφή. Mm-hmm. Έπρεπε πρωτίστως να μάθω τη σφινοειδή γραφή. Δεν υπήρχε αλφάβητο, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Πάρα πολύ δεν σωστά. Είναι όπως τα ελληνικά, δεν είναι όπως τα αγγλικά. Μπράβο. Είναι ένα σύστημα γραφής. Σύλλαβογραφή, όπως λέμε. Δηλαδή υπήρχαν συλλαβές. Λέγανε Φερρυππίν, μα, αρ, Ρι-α. Mm-hmm. Μαρία. Και όχι Μαρία. Το ίδιο γράφανε και οι Μικυναίοι μας. Με τη συνοειδή α και τη γραμμική α και τη γραμμική β. Μα-αρ-ρι-α. Και συνέθεταν μία λέξη. Εμείς γράφουμε
με φωνή και με σύμφωνα, Μαρία. Αυτή λοιπόν η γραφή Σφινοειδής είχε επινοηθεί από τους Σουμερίους, τέταρτη χιλιετία π.Χ. Μεταδόθηκε μετά σε πολλούς λαούς. Φανταστείτε ότι τα κείμενα της Σφινοειδούς γραφής εξέλιπαν περίπου στα χρόνια του Χριστού. Περίπου διατηρήθηκε δηλαδή ως γραφή στην Ανατολή, στην Αιγαίος Ανατολή, για 4.000 χρόνια περίπου. Ενώ η δική μας η γραμμική διήρκησε περίπου 250 ίσως χρόνια τόσα στον ελλαδικό χώρο. Και όταν μάθαινα και τα λουδικά, ένας άλλος λαός της Μικράς Ασίας, αυτοί, εκτός από τη Σφινοειδή, είχαν εφεύρει μια γραφή ιερογλυφική. Επίσης συλλαβογραφή. Είχανε κα, ακ, ρα, αρ. Έτσι γράφανε. Μόνο που ήταν με εικονίτσες. Γι' αυτό και λέγεται ιερογλυφική. Mm-hmm. Πολύ δύσκολη. 500 τόσα σύμβολα. Πόσος χρόνος σας πήρε για την κάθε γλώσσα, που νομίζω ότι δεν τη μαθαίνατε ξεχωριστά την κάθε μία, αλλά κάποιες και μαζί. Ταυτόχρονα εννοώ, αυτό εννοώ. Ήμουν πολύ τυχερός στη ζωή μου, γιατί τελείωσα σε ένα πανεπιστήμιο στο Λομονόσοφ της Μόσχας, που οι γλώσσες αυτές, η διδασκαλία και η φιλολογία και η αρχαιολογία σε αυτές τις γλώσσες και σε αυτούς τους πολιτισμούς, αριθμεί περίπου 200 χρόνια, 150 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο. Και οι καθηγητές μου, πάρα πολύ κατηρτισμένοι, από την πρώτη στιγμή μου ενεφίσασαν αυτήν την αγάπη για αυτές τις γλώσσες. Γιατί και οι ίδιοι έχουν πάθος. Με την καθηγήτριά μου, φανταστείτε, που κάναμε μαζί λουβικά και χαιτητικά, με τη μία καθηγήτριά μου, και εξακολουθούμε μέχρι σήμερα να συνεργαζόμαστε. Τώρα ετοιμάζουμε ένα δεύτερο άρθρο στα αγγλικά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Την εκτιμώ και τη σέβομαι απείρως. Πολύ σπουδαίο, γιατί η ανθρώπινη επαφή φέρνει και πολύ μεγάλα επιστημονικά αποτελέσματα, από ό,τι φαίνεται. Χαίρεσαι να κάνεις κάθε φορά που κάθε Σάββατο που έχουμε μάθημα, είναι ένα πανηγύρι για τους δυο μας. Γιατί περνάει η ώρα, πότε πέρασαν 2-3 ώρες μαζί. Λοιπόν, μάθαινα τότε λοιπόν μαζί τη Σφινοειδή, την λουδική και την χαιτητική, πολύ δύσκολα. Γιατί είχα και τη διατριβή μου τότε, που ήταν άσχετο θέμα. Mm-hmm. Ασχολούμαι τότε με τους αρχαίους Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα και έπρεπε να γυρίσω πίσω χίλια χρόνια, mm-hmm, από το 700 π.Χ. χίλια χρόνια για να μάθω αυτές τις γλώσσες. Αλλά με πολύ μεράκι τα μάθαινα και ιδιαίτερα το 98 που είχα ξεκινήσει και τα χωρητικά με τον καθηγητή μου τον Νιεμιρόφσκι. Πολύ δύσκολη γλώσσα, καμία σχέση με αυτές τις άλλες δύο, αλλά με πολύ μεράκι. Ξέρετε, μου άρεσε και μου αρέσει, εξακολουθεί να μου αρέσει, να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Από την εμπειρία σας, που είναι πολύ μεγάλη, ποια είναι η δυσκολότερη γλώσσα του κόσμου? Του κόσμου? Ναι. Νομίζω ότι η αρχαία ελληνική είναι πολύ ζώρικη, γιατί έχει πολύ πλούσια γραμματική και το πιο πλούσιο λεξιλόγιο, νομίζω, που υπάρχει. 5 εκατομμύρια λέξεις. 6, δεν θυμάμαι πόσο είπε αυτή η κυρία Μακδόναλτ από το Πανεπιστήμιο του Καναδά. Σίγουρα φαντάζομαι τα κινέζικα, η γραφή τους είναι ζώρικη, η προφορά τους για μας είναι πολύ ζώρικη. Αλλά όταν μάθαινα κάποτε και αραβικά, τη γραφή τους δυσκολευόμουν. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα πολεμούσα. Τα Ιαπωνέζικα μου φώναγαν πιο εύκολα, έτσι, που έκανα κάποτε. Κινέζικα δεν έχω κάνει. Αλλά τα Ιαπωνέζικα που κάποτε έκανα μου φάνηκαν λίγο πιο εύκολα, γιατί έχουν λιγότερα σύμβολα. Πάντως, για ακόμη μια φορά και από αυτή τη συζήτηση τώρα, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τελικά, αν γνωρίζεις ελληνικά, πόσο μάλλον αν γνωρίζεις αρχαία ελληνικά, έχεις ένα πολύ μεγάλο εργαλείο στα χέρια σου, έχεις ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και μπορείς να μάθεις εύκολα ίσως και όποια γλώσσα θελήσεις. Η αρχαία ελληνική είναι ένα εργαλείο γλωσσικό, ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο γλωσσικό που εκπορεύεται από μια κατάσταση του νοός πολύ συγκεκριμένη. Δεν μπορεί ο καθένας η ελληνική δεν προέκυψε ξαφνικά. Δεν ξέρω γιατί η ελληνική, ο ελληνικός νους είναι αυτός που επινόησε την ελληνική γλώσσα. Οι Έλληνες, εμείς, αυτή η γλώσσα είναι μια γλώσσα συμπαντική.
Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Δεν είμαι φιλόλογος ούτε γλωσσολόγος να σας το πω. Πράγματι, για κάποιον που μπορεί να μάθει καλά την αρχαία ελληνική, να την κατέχει, όταν λέμε αρχαία ελληνική τώρα, ας μου επιτρέπει, ας μην μιλάμε και τη γλώσσα του Θουκυδίδη, που είναι μια γλώσσα, εσύ ξέρετε καλύτερα ως φιλόλογος. Λέτε. Ναι, την Αττική διάλεκτο που κάνουμε. Mm-hmm. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι μια πολύ εξειζητημένη γλώσσα, που δεν είναι ομιλήτο. Δεν έγραφε ο ίδιος ο Θουκυδίδης μόνο. Ξέρετε, είναι το χαρακτηριστικό που μας λέγανε και στο Πανεπιστήμιο. Δεν μιλούσαν οι ψαράδες στην αρχαία Αθήνα με τον τρόπο που έγραφε ο Θουκυδίδης στην ιστορία του. Ακριβώς. Ούτε ο Αριστοφάνης. Βλέπετε, διαβάζεις Αριστοφάνη και είναι περίπου συνήλικος του Θουκυδίδη. Ναι. Και βλέπεις, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχει μια διαφορά. Έτσι, πόσο πιο απλή, πιο ευτράπελη, πιο φιλοσοφημένη. Mm-hmm. Εγώ θα το λέω πάντοτε. Ο Αριστοφάνης, πριν γίνει ένας μεγάλος κωμωδιογράφος, υπήρξε ένας πολύ σπουδαίος φιλόσοφος. Αυτά που γράφει δεν είναι τυχαία. Στην Ειρήνη, στον Πλούτο, έτσι. Αυτά που γράφεις, που έγραφε τουλάχιστον τότε. Πράγματι, όποιος κατέχει καλά την αρχαία ελληνική, και διαβεβαιώ και ίσως μας ακούνε και μικρά παιδιά που τώρα μπάνε στο γυμνάσιο και κυρίως στο λύκειο, μην φίδεστε χρόνου για να διαβάσετε και να ασχοληθείτε με την αρχαία ελληνική. Είναι πολύ μεγάλο εργαλείο. Όμως, διαφωνώ εν μέρη με τον τρόπο που διδάσκονται. Αυτή η παπαγαλία είναι. Εδώ τώρα αρχίζει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κύριε Πετρόπουλε. Ο τρόπος που αυτή η παπαγαλία σε σκοτώνει. Η στιγμή, η μετάφραση του κειμένου που πολλές φορές διαβάζουμε ένα κείμενο από μετάφραση και δεν καταλαβαίνουμε ακόμη και τώρα τι λέει στα αρχαία ελληνικά. Και όμως είναι δική μας γλώσσα. Ναι. Γιατί δεν λέμε ο νεροεπισκευαστής, λέμε ο υδραυλικός. Mm-hmm. Αυτός που φτιάχνει που ασχολείται με το είδωρ, με τα του ύδατος, που είναι η ελληνική γλώσσα. Πρέπει να επιτέλους να καταλάβουμε ότι οι φιλόλογοι πρέπει να εμπνευστούν, πρέπει να εφεύρουν, δεν ξέρω, τρόπους που να κάνουν τα μαθήματα αυτά πιο ελκυστικά. Κάποτε, σε κάποιο μάθημα, σε κάποια μαθήματα που κάνω για την αρχαία ιστορία, σε ένα εξάμηνο είχα αποφασίσει, μόλις είχε βγει το βιβλίο μου αυτό το πρώτο. Εκεί θα σας πάω τώρα, για να φύγουμε για διαφημίσεις. Ναι. Να σταματήσω. Όχι, παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσετε τη φράση σας και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε. Είχα αποφασίσει σε ένα εξάμηνο να τους κάνω για τον Όμηρο, για την Ιλιάδα και κυρίως για το προήμιο της Ιλιάδας, την πρώτη κυρίως και τη δεύτερη ραψοδία. Εκεί που είναι ο Χρήσης, που κάνει τη θυσία και ο Απόλλωνας αποσύρει τον λοιμό από το ελληνικό στρατόπεδο και μετά που στην σύνταξη των Αχαιών σκοτώνεται, συγκρούεται ο Αχιλλέας με τον Αγαμέμνονα για την Χρυσίδα και τη Βρυσίδα και μετά ας πούμε ότι υπάρχει σκηνή με τον Θερσίτη, τον Καμπούρη που αντιμίλησε, τόλμησε και αντιμίλησε στον Αγαμέμνονα. Όταν άρχισα να τους κάνω τα πρώτα μαθήματα, έβλεπα στα παιδιά και διαδικτυακά. Γιατί ήταν η πρώτη χρονιά της καραντίνας, το 20 ήταν η καραντίνα. Πολύ πρόσφατα. Ναι, πρόπερση. Έβλεπα ένα θαυμασμό στα παιδιά. Και κάποια στιγμή μου λένε, κύριε καθηγητά, γιατί στα σχολεία θα τα κάνουμε αυτά τα μάθημα έτσι. Λέω, πώς το ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αυτό το πάθος μου, γιατί πραγματικά με την Ιλιάδα έχω ένα πάθος. Μεταδίδεται αυτό, κύριε Πετρόπουλε. Και τους έλεγα, κοιτάξτε, τώρα λέω πόσο επίκυρη είναι η καραντίνα, λέω, αυτό που κάνουμε. Γιατί λέω αυτό εκεί με το θυμίαμα, με την καύση αυτή κτλ. Τους έλεγα κάποιες προεκτάσεις τους έδινα. Και λέει, κύριε, κανείς δεν μας τα είπε αυτά, όλα αυτά που μας λέτε. Και μας κάνετε. Και καθίσαν τα παιδιά, διαβάσαν όλη την Ιλιάδα. Μέχρι το τέλος του εξαμήνου και μέχρι τώρα τα παιδιά του νυν τρίτου έτους μου λένε, κύριε, τι μαθήματα ήταν εκείνα που κάναμε. Δεν γίνεται αυτά τα παιδιά να μην μάθουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο μέσα από όλα και αυτά. Δεν είμαι φιλόλογος, κοιτάξτε. Δεν έχει να Εγώ κάνει. Από τη σκοπιά του ιστορικού
που έγραψε ένα βιβλίο... Που έχετε μελετήσει όμως 1000 πράγματα για να καταφέρετε να φτάσετε και να μιλάτε σε αυτά τα παιδιά με τον τρόπο και με το πάθος που κι εσείς δίδετε τις δικές σας γνώσεις. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί είχα και τη δική σας όρεξη. Το μεράκι, ναι, έχετε δίκιο. Είχα μια καθηγήτρια στο γυμνάσιο εκπληκτική. Πολύ σημαντικό. Που μου ενεφίσησε αυτήν το μεράκι, κυρίως για την Ιλιάδα, την κυρία Νικολάου. Θα το λέω πάντοτε. Είχα αυτήν ως πρότυπο και έλεγα ότι κάπως έτσι πρέπει, όσο θυμόμουν φυσικά και θυμάμαι από τα μαθήματά της, που η Ιλιάδα δεν είναι ένα απλό κείμενο τελικά φιλολογικό. Εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία. Αλλά είναι κάτι άλλο. Και σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε για να δούμε, κατά την άποψη του κυρίου Πετρόπουλου και με τα όσα έχουν υποθεί, γραφτεί κλπ., τι τελικά και πόσο μεγάλη είναι η αξία της Ιλιάδας και των ΕΠΟΝ γενικότερα του Ομήρου, αλλά και θα δούμε πόσο ο κύριος Πετρόπουλος κατάφερε να δώσει μία λίγο διαφορετική διάσταση στη μελέτη των ομηρικών ΕΠΟΝ από την αντίστροφη πλευρά, δηλαδή από την Ανατολή στη Δύση, σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, δικοί μας άνθρωποι, μέρος δεύτερο, παρέα σε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Ηλία Πετρόπουλο, τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών. Και τελειώσαμε το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, που αποτελεί την συνέχεια για το επόμενο μέρος, με την εισαγωγή ουσιαστικά αυτού εδώ του βιβλίου. Κύριε Πετρόπουλε, δεν έχουμε την ευκαιρία έτσι να το δούμε λίγο πιο κοντά. Μπορούμε να το δούμε λίγο πιο κοντά. Είναι το Όμηρος και η Ανατολή στο Σταυροδρόμι του Αιγαίου. Είναι αυτό που ανέφερα πριν ότι κάνατε από την αντίστροφη πλευρά, μου επιτραπεί ο πολύ απλός χαρακτηρισμός, της μελέτης των γλωσσών της Ανατολής, που σας έδωσαν το έναυσμα για να δείτε πώς και η Ανατολή έδωσε στοιχεία στον Όμηρο και όχι μόνο η Δύση στην Ανατολή. Πολύ ωραία εισαγωγή σας και πολύ εύστοχη. Πράγματι... Γιατί εδώ κολλάει όλο αυτό που αναφέραμε πριν με τη Χετιτική, τη Λουβική, με την Φρυγική, με τις γλώσσες της Αιγής Ανατολής, που ίσως δίνουν κάποια στοιχεία και για αυτά που συζητούμε. Εμείς τώρα εδώ είμαστε κάπου στον 8ο αιώνα π.Χ. Είμαστε στα Ομηρικά Έπη. Στα Ομηρικά Έπη, ναι. Σας είπα ότι από παιδί είχα αυτήν την αγάπη για τον Όμηρο και πολύ συχνά ασχολούμουν με τη μελέτη του κειμένου του πρωτότυπου. Mm-hmm. Και όταν είχα ξεκινήσει να μαθαίνω τα χετιτικά, έβλεπα όταν είχα αρχίσει πια να μαθαίνω και διαβάζαμε κείμενα μεγάλα με την καθηγήτριά μου, είχε πέσει στα χέρια μας, με δική της βέβαια καθοδήγηση, το βιβλίο, το έργο του αγνώστου, δυστυχώς, κειμενογράφου, μυθογράφου, του Χεταίου μυθογράφου, για το έπος του Ουλικούμη. Θα λέγαμε για το έπος του... κάτι σαν του Θεού Δία. Γιατί ο πατέρας του ήταν ο Κουμάρμπη, ο αντίστοιχος θεός, ο ελληνικός, ο Κρόνος. Ο οποίος Κουμάρμπη είχε γεννήσει έναν γιο, με έναν πολύ εξωπραγματικό τρόπο, εκτός της ανθρωπίνης λογικής εννοώ, έναν νέο γιο, τον Ουλικούμη, και τον είχε προορίσει να ρίξει, να εκθρονήσει τον Ουλικούμη αυτόν, έναν προηγούμενο γιο του, ο Κουμάρμπη, τον Ταρχούντ, από το θρόνο του ουρανού. Γιατί ο Ταρχούντ, ως νεότερος θεός, είχε εκθρονήσει τον Κουμάρμπη και τον είχε ρίξει στα Τάρταρα. Και αυτός λοιπόν αποφάσισε να κάνει άλλον έναν γιο, ο οποίος νέος γιος θα διώξει τον άλλον, τον προηγούμενο, και θα οδηγήσει τον πατέρα και πάλι στην ουράνια βασιλεία. Εκεί μέσα λοιπόν, και γνωρίζοντας όσο μπορούσε φυσικά το ομηρικό κείμενο, ανακάλυπτα λέξεις πολύ κοινές. Ανακάλυπτα φράσεις κοινές. Ανακάλυπτα ολόκληρα πεντάστιχα, κοινά, και έλεγα,
παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Και είχα μιλήσει με την καθηγήτρια, μου λέω, κυρία Μπαγιούν, Μπαγιούν το επίθετό της, λέω, κυρία Μπαγιούν, τι είναι όλα αυτά. Μήπως έχω, λέω, αρχίζω και δεν είμαι καλά. Το πολύ το διάβολο μου. Ναι. Μιλάω σοβαρά. Είχα μείνει έκθαμβος από όλα αυτά που ανακάλυπτα. Και τα μάζευα. Φανταστείτε ότι η λέξη νερό στους χεταίους είναι water. W μπροστά. Water, όπως σας το λέω. Water δηλαδή. Βάντα, βαντά, βόντα στα σλαβικά. Βάσερ στα. Δηλαδή αυτή η κοινή. Ευρωπαϊκή. Ας μην το πω Ινδοευρωπαϊκή, ας το πούμε κοινή ευρωπαϊκή. Λάθος, ναι. Ναι, ναι. Κοινή ευρωπαϊκή γλωσσική ρίζα που από τα χαιτητικά χρόνια μέχρι σήμερα η ίδια λέξη χρησιμοποιείται. Το γόνατο, γενού, το γόνι, το γενού με ύψιλον. Το γόνι γράφεται με ύψιλον στα αρχαία. Έτσι. Το γόνι του γόνατος. Δηλαδή οι αρχαίοι μας θα το λέγανε κάτι σαν γόνου. Έχει να κάνει μετά με τη γλωσσολογία, με την προφορά. Που δεν ήμουν γλωσσολόγος. Φαινόντουσαν όμως αυτά, το κείμενο. Είχα μια πολύ έτσι, μικρή εμπειρία σε ένα εξάμεινο από συγκριτική γλωσσολογία και μπορούσα. Μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι τώρα, ξέρετε. Η συγκριτική γλωσσολογία. Είναι μαγευτικό. Θα πράγμα. Μπορούσα τώρα να πάω να σπουδάσω συγκριτική γλωσσολογία. Ναι. Με εκστασιάζει αυτή η επιστήμη. Λοιπόν. Και χωρίς να το θέλω, είχα αρχίσει να βρίσκω τέτοια κοινά στοιχεία και λέω: κάτι συμβαίνει εδώ, ρε παιδί, τι συμβαίνει. Παρόλο που τα είχαν επισημάνει ακροθυγώς μερικά, κάποιοι γλωσσολόγοι, συγγνώμη, ο ένας ο West, ο Μάρτιν West και ίσως και ο Γκρέγκορι Νάγκη, Αμερικανοί. Ωστόσο, κανείς δεν είχε την δική μου, ας πούμε. Την προσέγγιση. Την πρόσληψη που είχατε εσείς απέναντι. Να το πω έτσι καλύτερα, το επιστημονικό υπόβαθρο του ιστορικού. Ναι. Αυτοί είναι όλοι φιλόλογοι, γλωσσολόγοι. Κανείς ιστορικός δεν έκατσε να δει πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα κοινά στοιχεία. Γιατί ο Όμηρος χρησιμοποιεί ένα ολόκληρο πεντάστιχο που πήρε μέσα από το έπος του Κουμάρμπη, του Ουλικούμη, συγγνώμη. Το γράφω μέσα στο βιβλίο μου. Ακριβώς, και το έβαλε αυτούσιο. Στην Ιλιάδα, νομίζω, το αναφέρει 3 φορές και στην Οδύσσεια 2 φορές. Πώς ο Θεός Ερμής σηκώνεται από το θρόνο του, φοράει τα σανδάλια του που είναι σαν τους ανέμους, παίρνει το σκύπτρο στο χέρι. Αυτό υπάρχει αυτούσιο για όλους τους θεούς όμως μέσα στο έπος του Λυκούμη. Ενώ για την Ιλιάδα και για την Οδύσσεια μόνο για το Θεό Ερμή. Επιλέγει δηλαδή, φαίνεται δηλαδή πόσο επιλεκτικά και πόσο. Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το έργο του και την ομηρική θεολογία ο Όμηρος. Άρα, ο Όμηρος πήρε στοιχεία από το έπος του Λυκούμη. Φαίνεται λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι ο Όμηρος. Το έπος του Λυκούμη πήρε στοιχεία από τον Όμηρο. Καταρχάς, να θυμίσουμε ότι το έπος του Λυκούμη γράφτηκε το 1500 π.Χ. Άρα είναι προγενέστερο 100%. Κατά 700 χρόνια. Ακριβώς. Δεν τίθεται θέμα χρονικής σύγκρισης. Σίγουρα η μεταφορά έγινε από εκεί προς τα δω. Είναι δεδομένο αυτό. Και εγώ προσπαθώ να δω πώς μπορούμε ιστορικά και αρχαιολογικά και φιλολογικά και όπως άλλως και μυθολογικά να ερμηνεύσουμε αυτήν την μεταφορά. Δρόμο. Αυτόν τον δρόμο. Το πώς συνέλεξε ο Όμηρος τα στοιχεία αυτά και πού τα βρήκε. Ναι, φαίνεται λοιπόν. Γιατί αυτό είναι νομίζω το πρώτο που προξενεί εντύπωση. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Τώρα υπάρχουν βιβλία, τώρα υπάρχει το ίντερνετ, στη ζωή μας υπάρχουν ένα σωρό πηγές. Τότε, το 800 π.Χ. Το 700, ας πούμε 700 π.Χ. Ο Όμηρος, πού να τα βρει όλα αυτά. Σωστά. Όμως να μην ξεχνάμε το εξής. Ο προβληματισμός μου ήταν αυτός. Πώς βρέθηκαν όλα αυτά και πώς μπορούν να δικαιολογηθούν μέσα στον Όμηρο. Και εκεί πάνω λοιπόν αρχίζω και σκέφτομαι και λέω ότι καταρχάς αυτά που γράφει ο Όμηρος, όσα πράγματα, στοιχεία πήρε, τα πήρε και τα προσάρμοσε όπως εκείνος ήξερε πάρα πολύ καλά στην ελληνική πραγματικότητα, σύμφωνα με τη δική του απίστευτη ιδιοφυΐα. Πώς έγινε όλο αυτό. Και σκέφτομαι το εξής. Ο Όμηρος κατάγεται από την Ιωνία. Στην Ιωνία, στις Ιωνικές πόλεις, Έφεσο, Κολοφόντα,
Ποιες άλλες να πούμε τώρα, δεν μου έρχεται και εμένα κάτι Μίλητος, τώρα να σας βοηθήσω. Καρία και τα λοιπά, όσες αυτές τις αρχαίες ελληνικές πόλεις Μικράς Ασίας, της Δυτικής Μικράς Ασίας, κατοικούσαν εκτός από τους Έλληνες και ντόπιοι απόγονοι των Χεταίων και Λουβίων. Λέγονταν Κάρες, λέγονταν Φρίγες, λέγονταν Λουλίκοι, λέγονταν κτλ. Κτλ. Όλοι λοιπόν αυτοί είχαν στη ζωή τους τα έθιμά τους, παλαιότερα έθιμα των Χεταίων. Φανταστείτε ότι κάνανε τελετουργικά όμοια με εκείνα τα. Είχαν διατηρήσει όλη αυτή την παράδοση. Αυτό το αναφέρω στο καινούριο μου το βιβλίο. Μετά θα το δούμε εκείνο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Όμηρος μπορεί να γνώριζε τα χαιτητικά. Mm-hmm. Μπορεί να μην τα είχε διδαχθεί, αλλά μπορεί να τα άκουγε, γιατί μπορεί να άκουγε τους αηδούς, τους τραγουδοποιούς του έπους του Κουμάρμπη στην εποχή του, που ενδεχομένως ήταν μια πραγματικότητα για το 800, το 700 π.Χ. Για τη Μικρά Ασία μιλάμε, για τα δυτικά παρέλια της Μικράς Ασίας. Γιατί είναι καταγεγραμμένο και αρχαιολογικά τεκμηριωμένο πια, ότι σε όλες τις πόλεις της Μικράς Ασίας κατοικούσαν και ντόπιοι λαοί. Δεν ήταν αμιγώς ελληνικές. Ναι. Αλλά μπορούσες να βγεις 20 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, από την Έφεσο, και να δεις χωριουδάκια μικρά ντόπιων λαών. Σωστά. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι δούλεψε πάρα πολύ για να το κάνει αυτό και δέχτηκε πολλές επιρροές. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να δικαιολογήσει εν μέρη αυτή την παρουσία εκφράσεων, ολόκληρων εικόνων και μοτίβων μέσα στην Ιλιάδα. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο. Τώρα, για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, θέλω να σας ρωτήσω και να προλάβουμε να πούμε και για το επόμενο βιβλίο. Σε μια άλλη συζήτηση εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων μου είχατε πει πως μπορεί να υπάρχουν κρυμμένα μυστικά των ομηρικών επών που ίσως ακόμη δεν έχουμε ανακαλύψει και να μην είναι μόνο αποκλειστικά η εξιστόρηση των ανδραγαθημάτων, των ηρώων. Αυτό είναι δεδομένο. Η Ιλιάδα δεν είναι απλά. Δεν είναι πρωτίστως μάλλον. Δεν είναι πρωτίστως αυτό που γνωρίζουμε, που μαθαίνουμε από το γυμνάσιο, αν θέλετε, ίσως και στα πανεπιστήμια κάποιες φιλολογίες το λένε, ότι η Ιλιάδα είναι η εξιστόρηση αυτών των 10 ημερών. Έτσι. Που είναι 10 μέρες η Ιλιάδα. 12 κάπου εκεί. Των 12 ημερών που οι Έλληνες χτύπησαν τους Τρώες, κατέβηκαν οι Τρώες, μετά έστειλαν τους Έλληνες πίσω στα καράβια τους και κάπως μετά τελικά τελειώνει εκεί. Τελειώνει με τον Πρίαμο που δέχεται στη σκηνή του, με τον Αχιλλέα που δέχεται τον Πρίαμο για να πάρει τον νεκρή σωρό του Έκτορα, του γιού του. Λοιπόν, είναι τελικά αυτό? Όχι. Συμφωνώ όμως ότι μέχρι σήμερα η Ιλιάδα σε 15.500 στίχους είναι το μεγαλύτερο ηρωικό έπος. Πολεμικό έπος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως, τι κρύβεται κάτω από εκείνο? Κάτι πρέπει να κρύβεται. Γιατί ο Όμηρος μας άφησε ένα ποιητικό κείμενο, πρωτίστως. Όλα τα κείμενα της Ανατολής, τα θεολογικά, το όπως του Λυκούμη, όλος ο κύκλος του Κουμάρμπη που είναι πέντε διαφορετικά μικρότερα έπι, του Κουμάρμπη, του Ασημένιου, και διάφορα άλλα τώρα μου διαφεύγουνε, είναι ποιητικά. Άρα ο Όμηρος, σε αυτή την υπέροχη γραφή που, με τον δακτυλικό εξάμητρο, δεν μας έδωσε πρωτίστως ένα κείμενο πολεμικό, αλλά μας έδωσε κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που φαίνεται στην πρώτη ραψοδία? Ποιος είναι αυτός που προεξέχει από την αρχή μέχρι το τέλος? Ποιος είναι αυτός που κινεί το νήμα σε όλη την Ιλιάδα? Ο Αχιλλέας? Όχι. Ποιος άλλος είναι? Ο Αγαμέμνονας? Όχι. Ο Πρίαμος? Ο Πρίαμος? Όχι. Παρόλο που ξεκινάει «μήνιν αείδε θεά», δηλαδή πες μας για το θυμό θεά. Επίκληση θυμούσα. Και μιλάει, αναφέρεται στον Αχιλλέα. Όχι. Νομίζω ότι αυτό που μας προβάλλει είτε ευθέως, είτε πλαγίως, είτε υπό, είναι η μορφή του Απόλλωνα. Mm. Είμαστε στο 750... Άρα υπάρχει μια θρησκευτική υπόσταση. Υπάρχει μια θεολογική υπόσταση, θεολογική. Πολύ σωστά. Εκείνο που προσπαθεί στους Έλληνες της εποχής του
είμαστε στα τέλη των λεγόμενων σκοτεινών αιώνων. Mm-hmm. Από τον 1100 μέχρι το 700 είναι περίπου 4 αιώνες που ονομάστηκαν από μεγάλους αρχαιολόγους, τον Ρένφριου, τον Σνότγκρας και τον Κόλστριμ. Σκοτεινοί αιώνες, γιατί δεν είχαμε στοιχεία, γραφή. Δεν είχαμε γραφή. Δεν είχαμε κυρίως γραφή. Όμως, τώρα φαίνεται ότι η ελληνική γραφή πρέπει να πάει πίσω τουλάχιστον 100 χρόνια. Mm-hmm. Γύρω στο 900 ξεκινάει η ελληνική, τα πρώτα δείγματα, σύμφωνα με τα τελευταία αρχαιολογικά ευρήματα που έχουμε, γύρω στο 900. Είναι πολύ, 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 πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί που λέγαμε ότι ξεκινάει γύρω στο 750. Πάμε 150 χρόνια πριν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, το ελληνικό αλφάβητο. Και το οφείλουμε στους Εβοείς, στους κατοίκους της Εύβοιας. Να το ξέρουμε, να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε. Σημαντικό ο κόσμος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχει ακουστεί συχνά. Δυστυχώς στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει περισσότερο τι κάνει ο κάθε τραγουδιστής και η κάθε. να μην πω τώρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συζητούμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, αποφάσισα λοιπόν να δω τι έγινε στην απόλυξη των σκοτεινών αιώνων, 800 με 700. Είναι η εποχή που αλλάζει νοοτροπία ο Έλληνας. Εκεί που στα ιερά το 1100 διαλύθηκαν τα Μυκηναϊκά βασίλεια και σταματάει η ελληνική γραφή. Σταματούν σχεδόν πολύ σημαντικά παλάτια, Κνωσός, Μυκήνες, Πύλος, Τήρινθα κτλ. Ο ελληνισμός από εκεί που έμενε στα παιδινά ανεβαίνει στα βουνά να γλιτώσει από κάποια λέλαπα, κάποια καταστροφή. Και ξαφνικά κατεβαίνει γύρω στο 1950, κατεβαίνει από τα βουνά, ξαναγυρίζει, βλέπει τα ερείπια των παλατιών και θυμάται εκείνο το μεγάλο παρελθόν, το ένδοξο ηρωικό παρελθόν. Αρχίζει και φέρνει από το 800 περίπου π.Χ. και μετά, όχι πιο πριν, αναθήματα στα ιερά. Οι Δελφοί ιδρύονται. Η Δήλος ιδρύεται. Στη Μίλητο, το μαντίο των Διδήμων. Όλα αφιερωμένα στον Απόλλωνα. Ψάχνουν να βρω τον Απόλλωνα στα Μυκηναϊκά κείμενα. Οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι ως Έλληνες ένα πολύ σημαντικό όνομα. Μάικλ Βέντρις. Το 1952 ο Μάικλ Βέντρις, ένας απίστευτα, ένα genius, ένας ιδιοφυής άνθρωπος, μαθηματικός, αποκρυπτογράφος. Κάνουμε παρένθεση εδώ. Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατόρθωσε και αποκρυπτογράφησε τη γραμμική Β. Mm-hmm. Οφείλουμε να έχουμε ανδριάντες σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πήγε την ελληνική ιστορία τουλάχιστον 600 χρόνια πριν. Να μην σας πω και 1000 χρόνια πριν. Από το 800 το πήγε τουλάχιστον στο 1500. Πρέπει και οφείλουμε τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο που αναλαμβάνω. Μέσα λοιπόν στα κείμενα της Μυκηναϊκής γραφής γραμμικής Β, δεν υπάρχει το όνομα Απόλλωνας. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Ζεύς, υπάρχει η Ήρα, υπάρχει ο Ήφαιστος, υπάρχει η Δήμητρα, υπάρχει ο Διόνυσος. Δεν υπάρχει ο Απόλλωνας. Πώς λοιπόν ξαφνικά ο Απόλλωνας τον 8ο αιώνα γίνεται ο μεγαλύτερος ελληνικός θεός. Τιμάται από όλους τους Έλληνες. Και μάλιστα είναι αυτός που καθοδηγεί τους Έλληνες στην αποικιακή εξόρμησή τους από το 770 και μετά στην Ιταλία και μετά στην Μεσόγειο και πολύ λίγο, και λίγο αργότερα στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο δηλαδή, να φτιάξουν αποικίες ως ο Θεός αρχηγέτης, δηλαδή προστάτης των Ελλήνων. Από πού και ως πού. Φαίνεται λοιπόν ότι από το 1100, όπου στη Μυκηναϊκή περίοδο έχουμε θεότητα, την μεγάλη γυναικεία θεότητα, υπάρχει μέχρι το 800-700 μια μεγάλη αλλαγή. Από την γυναικεία θεότητα στην ανδρική θεότητα, που είναι ο Ζεύς. Αλλά και πάλι ο Ζεύς, μέσα στην Ιλιάδα, δεν είναι τόσο πολύ σημαντικός. Αν δείτε, ο Απόλλωνας είναι αυτός που ύπουλα, είτε και ευθέως καμιά φορά, κινεί τα όλα τα νήματα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι κάνει λοιπόν ο Όμηρος. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Απόλλωνας ήταν ένας θεός της Μικράς Ασίας, λουβικός θεός, ο οποίος έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφερθεί στον ελληνικό χώρο, στο Αιγαίο, από τη Δυτική Μικρά Ασία στο Αιγαίο, μέσω του οχήματος που λέγεται Ιλιάδα.
Ο Όμηρος δεν μας εξιστόρισε τον Αχιλλέα κτλ. Κτλ. Αλλά μας εξιστόρισε πρωτίστως τι. Πώς ο Αχιλλέας, ο οποίος ήταν ένας πολύ μεγάλος θεός πριν γίνει ήρωας, πριν, όπως λέμε, αφηρωηθεί, πριν γίνει ήρωας στον Όμηρο, ήταν ένας θεός του κάτω κόσμου, πολύ σημαντικός φαίνεται. Το όνομα Αχιλλέας υπάρχει στη γραμμική Β. Ακυρετάου, έτσι γράφεται. Ακυρετάου. Είναι πέντε συλλαβές. Και το διαβάζουμε Ακυλλέους, δηλαδή Αχιλλεύς. Ναι. Έτσι. Άρα υπάρχει το όνομα Αχιλλέας. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Αχιλλέας ήταν κάποιος πολύ σημαντικός θεός του κάτω κόσμου, κάτι σαν τον Πλούτονα των ιστορικών χρόνων, τον Άδη δηλαδή, έτσι. Που ο Όμηρος τον έκανε ήρωα, ο Απόλλωνας τον σκοτώνει, έτσι δεν είναι, μέσω ναι. του Έκτορα, του Πάριδος ας πούμε, έτσι, το βέλος που το χτυπάει στην Αχίλλειο φτέρνα. Στη φτέρνα, βέβαια. Σκοτώνεται ο Αχιλλέας και μένει θριαμβευτής ο Απόλλωνας. Άρα, θεωρώ λοιπόν ότι πρωτίστως η Ιλιάδα είναι ένα θεολογικό κείμενο που παρουσιάζει και επιβάλλει στον ελληνικό κόσμο τον Θεό Απόλλωνα και έκτοτε ο Απόλλωνας θεολογικά πια, με τη θεολογία του Ομήρου, της Ιλιάδος, για να είμαστε πιο σαφείς, όχι τόσο της Οδυσσίας, ναι. της Ιλιάδος, επιβάλλεται στον ελληνικό κόσμο, γίνεται ο μεγαλύτερος Θεός των Ελλήνων και κυρίως των Ελλήνων μεταναστών σε όλη την Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο και μάλιστα μέσα από συγκεκριμένες ιδιότητες γίνεται ο Απόλλωνας αγαπητός στους Έλληνες. Ο Θεός της Μαντοσύνης, ο Μάντης Θεός, που τους έλεγε θα πάτε στην Ιταλία. Σε εκείνο το σημείο θα βρείτε εκείνο το χώρο και θα κάνετε και την αποικία σας. Επίσης, μέσα στην Ιλιάδα, στην πρώτη κυκλοραψοδία, τι κάνει ο Απόλλωνας. Στέλνει λοιμό στους Έλληνες, αποδεκατίζει το ελληνικό στράτευμα και μετά από 9 μέρες, αφού ο ντόπιος Μάντης, ιερέας, διαβάσει την προσευχή, κάνει το τελετουργικό, ο Απόλλωνας αποσύρει το λοιμό και γλιτώνουν οι Έλληνες στον αφανισμό. Αυτό το λέει στην πρώτη ραψοδία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Επειδή έχω διαβάσει πολλά τελετουργικά χαιτητικά, τα χαιτητικά τελετουργικά, συνήθως όταν λέμε χαιτητικά τελετουργικά εννοούμε κείμενα με ειδικές τελετές για την απομάκρυνση μοιάσματος, χολέρας. Εδώ φτάνουμε τώρα και στο δεύτερο βιβλίο. Έτσι, γιατί θέλω να το συνδέσουμε, δεν μας μένει πολύς χρόνος. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε άλλη μία ώρα, μάλλον πρέπει να κάνουμε μέρος δεύτερο. Ό,τι για θέλετε. Να προλάβουμε να πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι θέλετε, και σας διακόπτω τώρα, με συγχωρείτε. Ωστόσο, εδώ μπαίνουμε τώρα στο κομμάτι, στο μεγάλο ταξίδι. Πόση ώρα έχουμε? Ναι, εντάξει. Έχουμε λίγη ώρα ακόμη. Στο μεγάλο ταξίδι των μύθων. Κύριε Πετρόπουλε, όχι, μην μου ζητάτε συγγνώμη, το θέμα είναι ότι είναι τόσα πολλά και τόσα τα ενδιαφέροντα που θα προσπαθήσουμε στο σύντομο χρόνο που μας απομένει να πούμε δύο λόγια που το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Αυτό είναι το δεύτερο, το πρόσφατο βιβλίο, έτσι, είναι το μεγάλο ταξίδι των μύθων, εδώ που αναφέρονται πολλά επίσης και πολλά ενδιαφέροντα. Εγώ τι να πρωτοπώ για όλα αυτά, θέλω όμως, γιατί το έχω σημειώσει και θέλω να το αναφέρω. Είναι ένα απόσπασμα από μία πρόσφατη πολύ σημαντική κριτική που δεχθήκατε για το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι της κυρίας Παρασκευής Κοψιδάβρετου. Και γράφει μεταξύ άλλων η κριτικός αυτή ότι το θέμα με το οποίο καταπιάνεται ο καθηγητής Ηλίας Πετρόπουλος και το υλοποιεί ως ένα μαγικό ταξίδι μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας που έρχεται να καλύψει κενά και γρίφους, είναι από τα περισσότερο γοητευτικά πεδία πολλών επιστημών πέραν της ιστορίας, λαογραφία, ανθρωπολογία, αρχαιολογία, ψυχολογία, παύλα ψυχανάλυση, κοινωνιολογία, λογοτεχνία και τέχνη. Τι άλλο να πει κανείς, πραγματικά. Και το ανέφερα αυτό γιατί όντως τα επιστημονικά πεδία είναι πάρα πολλά. Διαβάζοντας κανείς αυτό το βιβλίο μπορεί να καταλάβει πως δεν μιλάμε μόνο με ιστορικά κριτήρια. Ακριβώς. Βάζετε μέσα πάρα πολλές παραμέτρους και φτάνετε επίσης μεταξύ άλλων και στο κομμάτι του σήμερα, της πανδημίας.
κύριε Πετρόπουλε, πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά, γιατί μιλάτε για τις λοιμώδεις ασθένειες. Δεν είναι μόνο αυτό που πραγματεύεται το βιβλίο, οφείλω να το πω, δεν θέλω να σταθούμε μόνο σε αυτό. Είναι η μύθη. Μπορώ να πω σε τίτλους, ας πούμε, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει γενικότερα το εξυλαστήριο θύμα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ο μύθος του αποδιοπομπαίου τράγου, που μέχρι σήμερα όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πραγματικά έχουν μια πολύ σημαντική σύνδεση με το τώρα. Και μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να τα συζητήσουμε. Αλλά πείτε μας, παρακαλώ πολύ, σε πολύ λίγο χρόνο, πώς συνδέεται αυτό το βιβλίο με το σήμερα. Νομίζω έστω και αυτό αξίζει τον κόπο, να το πούμε. Ωραία, κυρία Σταμβουλίδου. Ο Όμηρος, το βιβλίο μου για τον Όμηρο, βγήκε τον Νοέμβριο του 2018. Είναι αλληλένδετο το μετάλλο. Ναι, ναι. Δεν είναι άσχετα τα βιβλία. Θεωρώ ότι το δεύτερο βιβλίο για τους μύθους είναι η συνέχεια του πρώτου του Όμηρου. Και αυτό που ξεκίνησα να γράφω τώρα είναι το άλλο, άλλη συνέχεια. Τέλος πάντων. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να το γράφω. Αυτό βγήκε τον Νοέμβριο του 2018, ο Όμηρος. Μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μιλάμε για το 19. Τον Μάρτιο του 19 είχα ξεκινήσει να γράφω το δεύτερο. Το επόμενο. Για τους μύθους. Σε ένα χρόνο ξεσπάει η πανδημία. Σε λιγότερο από ένα χρόνο. Και λέω, oh my God, που λέμε στα ποντιακά. Λέω, Θεέ μου, πόσο επίκαιρο αρχίζει και γίνεται όλο αυτό. Και τώρα νομίζω ότι μόλις βγει θα με καταλάβουν όλοι πια. Πράγματι, κυρία Σταμπουλίδου, το βιβλίο δείχνει το εξής. Το λέω ως τίτλο, γιατί από ό,τι μου είπατε δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς. Το βιβλίο δείχνει πώς ο κόσμος, ο άνθρωπος, μια κοινότητα ανθρώπινη, μια πολύ τεράστια γεωγραφική χώρα, με πολλά εκατομμύρια πληθυσμού, δέχεται τις επιπτώσεις από έναν ιό που είναι ο θάνατος. Ο θάνατος χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τα αίτια. Και μιλάμε για τον άνθρωπο πριν από 3.500 χρόνια π.Χ. Τα τελετουργικά που σας έχω μέσα, τα χαιτητικά και τα λουδικά, και τα μεταφράζω στα ελληνικά, για πρώτη φορά γίνονται αυτά τα πράγματα. Στα ελληνικά δεν υπάρχει τίποτα, ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο. Δείχνω πόσο ο άνθρωπος από πολύ παλιά προσπαθούσε να καταλάβει πού οφείλεται αυτός ο λοιμός. Τι είναι αυτός ο λοιμός. Οι αρχαίοι το λέγανε ο θάνατος, το κακό. Και μέχρι και σήμερα δεν λέμε το χτυκιό. Ναι, βέβαια. Πράγμα. Αυτό το χτυκιό. Το χτυκιό ποιος πρέπει είναι. Πρέπει να το ξορκίσουμε. Το χτυκιό ποιος είναι. Είναι ο φρίξος. Ναι. Τι θα πει φρίξος. Φρύτο. Mm-hmm. Το βλέπω και φρύτο, φοβάμαι. Άρα ο φρίξος έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα για να γλιτώσει η Θεσσαλία, το βασίλειο του πατέρα του, του Αθάμαντος. Έτσι. Ο μύθος αυτός λοιπόν δεν είναι απλά μια ιστοριούλα. Έχει μέσα του πολύ θεμελιώδες θεολογικό υπόβαθρο. Και δεν είμαι θεολόγος, φανταστείτε, κυρία Θεμπολίου. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας, δεν είμαι θεολόγος. Όχι, αλλήμον, εντάξει. Δεν προσπαθούμε να μπούμε στα χωράφια άλλων επιστημονικών πεδίων, αλλά όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Έπρεπε λοιπόν ο Φρίξος να φύγει για να επάνω σε ένα κρυάρι. Σας έχω μέσα 4 ή 5 τελετουργικά που προηγούνται κατά πολύ του μύθου του Φρίξου και της Έλλης, των Χεταίων, 1500, και πιο πριν οι Χεταίοι τα πήρανε από τους Χουρίτες, γύρω στο 1800 π.Χ. Οι Χουρίτες είναι ένα άλλος λαός της Μικράς Ασίας, στα νότια του Καυκάσου ζούσαν εκεί, κάπου κοντά στην Αρμενία, οι οποίοι είχαν κάνει τέτοια τελετουργικά αποδίωξης, απομάκρυνσης του αποδιοπομπαίου τράγου ή κρυού. Ναι. Θεωρούσαν λοιπόν, με τις γνώσεις που είχαν τότε, ότι με ένα τελετουργικό, με κάποια μαγικά, ένας ιερέας της εποχής εκείνης μπορούσε το κακό που βρισκόταν μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε ένα στρατόπεδο, θυμηθείτε την Ιλιάδα, ή μέσα σε μια χώρα ολόκληρη, να μεταφέρει το κακό αυτό μαγικά σε ένα κρυάρι, σε ένα αναμνό, σε έναν τράγο, να τον βγάλουν ή να τον σφάξουν, να τον θυσιάσουν ή να τον διώξουν μακριά από τη χώρα, σε μια άλλη χώρα, και έτσι το κακό μεταφερόταν μαγικά εκτός της χώρας. Αυτή είναι η εξήγηση και η προσπάθεια
που μπορούσαν και έκαναν οι αρχαίοι άνθρωποι πριν την ανακάλυψη. Στα μέσα του 19ου αιώνα, μιλάμε πριν από 150 χρόνια, 170 ναι. χρόνια. Έτσι. Ναι. Ότι υπάρχει ένας βάκυλος, υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο οφείλεται για τη μετάδοση αυτών των θανατηφόρων λοιμόξεων από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εγώ εδώ θα αφήσω στην κρίση των ανθρώπων που έμειναν μέχρι αυτήν την ώρα κοντά μας και μας παρακολούθησαν και τους ευχαριστώ πάντοτε στο τέλος της εκπομπής γι' αυτό, να κάνουν τη σύνδεση. Και να διαβάσουν και το βιβλίο και να καταλάβουν και κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει κανείς διαβάζοντας αυτά τα δύο βιβλία του κύριου Πετρόπουλου. Να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Δεν είναι μέσα για τον COVID. Όχι. Μπράβο. Φτάνει, έχουμε πάθει overdose τόσα χρόνια. Σύνδεση απλά των γραφωμένων σας και της έρευνας που έχετε κάνει, της επιστημονικής, της πολύ σημαντικής σας έρευνας, με το σήμερα, με τις λοιμώδεις ασθένειες από αρχαιωτά των χρόνων ακόμη, στο πώς φτάνουμε στο να συνδυάσουμε αυτόν τον εξαγνισμό των ασθενειών ακόμη και σήμερα και στη σύνδεση που υπάρχει. Ας το θέσουμε πολύ απλά και ας το αφήσουμε εδώ. Ωραία. Είναι συγγράμματα. Είναι βιβλία τα οποία εμπεριέχουν μέσα πολλή δουλειά. Δεν είναι λογοτεχνία, δεν είναι ένα έργο το οποίο εύκολα το παίρνει κανείς στην παραλία και το διαβάζει, αν και δεν βρίσκω το λόγο να μην το κάνει. Ελπίζω ότι για τους ανθρώπους που θα τους ενδιαφέρουν όλα αυτά που θίξαμε και πάρα πολλά άλλα, αλλά κυρίως αυτά... Ναι. Ότι... Αυτό δεν τα κάνει δυσνόητα σε καμία των περιπτώσεων, έτσι. Ελπίζω, δεν είναι ένα αστυνομικό έργο δεν το οποίο θα διαβάσει κανείς. Είναι ένα ναι. επιστημονικό πόνιμο, όπως το είπατε πολύ σωστά. Είναι επιστημονικό. Και ακολουθεί το τρίτο. Πρώτα Θεός, ναι. Ωραία. Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, να μας αξιώσει ο Θεός. Νομίζω ότι το τρίτο θα είναι ακόμη πιο σαφές και θα συνδέει περισσότερο την Μικρά Ασία, την παράδοσή της και τον Ελληνισμό. Όχι τον ελληνισμό της Ελλάδος, τους Ελλαδίτες δηλαδή, ναι. τον ελληνισμό στη τον Μεσόγειο κόσμο. Και στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Όλος ο κόσμος ήταν υπό τότε, την σκέπη του Απόλλωνος. Ωραία. Υπό τη θεολογική διάσταση δηλαδή που ξεκινήσαμε να αναλύουμε σήμερα. Ακριβώς. Θα ξανάρθετε. Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Ό,τι θέλετε. Ό,τι ευχαριστώ θέλετε, πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Ηλίας Πετρόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας και καλή συνέχεια γενικότερα στο έργο σας και στην ακαδημαϊκή σας πορεία και στη ζωή σας, κύριε Πετρόπουλο, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε και άλλα πράγματα και να συζητήσουμε και μεταξύ μας σε πιο προσωπικό επίπεδο. Δεν είστε καθόλου βαρετός. Δεν είστε ένας άνθρωπος που είστε συνέχεια σκυμμένος μέσα στα βιβλία. Okay. Κάνετε και άλλα πράγματα okay. στη ζωή σας και είστε ένα καλό παράδειγμα για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ευχαριστώ γενικότερα. Ευχαριστώ τιμή μου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τόσο ωραία λόγια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε την ερχόμενη Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μέχρι αυτήν την ώρα κοντά μας. Να είστε υγιείς και να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Καλό σας βράδυ.